τρελούς. Σήμερα μας θεωρεί γραφικούς, ακραίους, ακόμη και φασίστες, αλλά εμείς ακριβώς γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να δηλώσουμε ο πατριωτισμός, ο εθνισμός δεν είναι εθνικισμός. Μακεδόνιο, κόγα και τεπο Μακεδόντσιμε! Δα ζήλε, Μακεδόνιο! Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το μοναδικό πράγμα που ρωτάμε είναι πού είναι το κακό να έχουμε το όνομα που επιθυμούμε. Μακεδονία. Δεν έχουμε καμία εδαφική διεκδίκηση. Θέλουμε απλώς να ζούμε ειρηνικά στη χώρα μας χωρίς προβλήματα και ταραχές. Αν η Ελλάδα έχει πρόβλημα μαζί μας, πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Να μας αποκαλείτε εσείς Μακεδονία του Βαρδάρη ή όπως αλλιώς θέλετε, αλλά αυτό θα ισχύει μόνο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Για όλους τους υπόλοιπους, για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και για τις χώρες που μας έχουν ήδη αναγνωρίσει, το όνομά μας θα είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είμαι από τη Μακεδονία και σέβομαι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μακεδονική ιστορία, όπως και όλα όσα έχουν να κάνουν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Οπότε, ναι, σε κάποιο βαθμό νιώθω ότι κρατάω από αυτόν. Αν δεν μας θέλετε στο ΝΑΤΟ, δεν θα μπούμε στο ΝΑΤΟ. Όμως το όνομα Μακεδονία δεν μπορείτε να μας το αρνηθείτε. Δεν έχω ανάγκη ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ. Θέλω μόνο να αποκαλούν τη χώρα μου Μακεδονία, να μιλάω μακεδόνικα και να ζω στη δημοκρατία της Μακεδονίας. Κανένας πολιτικός, ούτε ο Νίμιτς, ούτε ο Σολάνα, ούτε ο Ρεν, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αν μας αλλάξουν το όνομα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορεί να οργανώσω πάλι μια διαδήλωση, μπορεί να βγω γυμνό στους δρόμους ή και να κολυμπήσω στο Βαρδάρι μέχρι τη Θεσσαλονίκη και να διαδηλώσω εκεί. Είναι πολύ όμορφη, πολύ συμπαθητική. Μοιάζει στην Ντόρα Μπακογιάννη, είναι ψηλή. Σε όλους τους Μακεδόνες αρέσει η Ντόρα Μπακογιάννη. Όλοι την έχουν ερωτευτεί. Αυτό είναι από το Στόμπι. Είναι ένα ωραίο άγαλμα μιας γυναίκας. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Το Στόμπι είναι αρχαία πόλη. Εσείς μιλάτε για ελληνικό πολιτισμό, εμείς μιλάμε για αρχαίο πολιτισμό. Μπροστά στο μέγαρο της κυβέρνησης στα Σκόπια, τοποθετήθηκαν πρόσφατα 8 αγάλματα. Είναι του δεύτερου μετά Χριστό αιώνα και ανασκάφηκαν στις όχθες του Αξιού. Ο Πάσκο Κούσμα, αρχαιολόγος και διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είχε την πρωτοβουλία να τοποθετηθούν εδώ ως μια πολιτική χειρονομία. Μια επιβεβαίωση της ιστορικότητας μιας μακεδονικής ταυτότητας. Εγώ είμαι από την Οχρίδα. Πριν από μερικά χρόνια έκανα ανασκαφές στο οχυρό του Σαμουήλ και εκεί ανακάλυψα, μπορώ να σας τα δείξω αν έρθετε στην Οχρίδα, σύμβολα των αρχαίων Μακεδόνων. Μεγάλα ποτήρια που απεικονίζεται το σύμβολο του ήλιου των Μακεδόνων και αντικείμενα με τις ασπίδες των Μακεδόνων. Αυτά είναι αρχαιολογικά τεκμήρια που φανερώνουν ότι σε αυτά τα εδάφη ζούσαν οι Μακεδόνες, δηλαδή οι αρχαίοι Μακεδόνες. Εμείς, μετά τις προσμίξεις των λαών, μέχρι σήμερα διατηρήσαμε το όνομά μας και καλούμαστε Μακεδόνες. Επομένως, κατά ένα μέρος είμαστε απόγονοι αυτής της αρχαίας Μακεδονίας. Η αναζήτηση αρχαίων προγόνων και δεσμών με μια ενιαία διαχρονική Μακεδονία, η κατασκευή μιας γραμμής που να ενώνει τον Φίλιππο, τον Σαμουήλ και τον Γλυγόροφ, έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Διαποτίζει και την εκπαίδευση στη γειτονική μας χώρα. Στον υπόλοιπο κόσμο πάντως, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πιο γνωστός ως Έλληνας, γιατί η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή χώρα από τη Μακεδονία και επομένως ξέρει να υπερασπίζεται πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντά της. Well, I personally think when you compare the two countries, Macedonia and Greece,
Προσωπικά πιστεύω ότι όταν συγκρίνουμε τα δικά μας επιχειρήματα με τα δικά σας, η Ελλάδα φαίνεται να έχει ισχυρότερα στοιχεία για την πνευματική κληρονομιά του Αλέξανδρου. Άλλωστε, όταν περπατάς στους δρόμους των Σκοπίων, δεν βλέπεις ούτε ένα μνημείο, ούτε ένα άγαλμα ή μια πρωτομή για τον Μέγα Αλέξανδρο. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι οι Έλληνες αποδείχθηκαν περισσότερο έξυπνοι στο πέρασμα των χρόνων. Χρησιμοποιούσαν καλύτερα την προπαγάνδα και έτσι κατάφεραν να πείσουν τους πάντες ότι ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας. Αυτή την ιστορία πούλησαν σε όλο τον κόσμο. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Είμαι εγγονός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λένε ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων δεν θα έπρεπε να λέγονται ούτε Σκοπιανοί ούτε Μακεδόνες. Είναι πολύ απλό, μας λένε. Οι Σκοπιανοί είναι Βούλγαροι. Οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Κλέβουν και τη δική μας ιστορία. Μέχρι το 1944 δεν υπήρχε μακεδονικό έθνος ούτε στον παγκόσμιο χάρτη ούτε πουθενά. Η Μακεδονία μέχρι τότε ήταν βουλγαρική. Οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Είμαι κατηγορηματική σε αυτό. Οι Μακεδόνες είναι Βούλγαροι. Τα σύνορά μας είναι διοικητικά. Δεν χωρίζουν δύο έθνη. Αυτή η χώρα δεν πρέπει να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πρόεδρος του Μακεδονικού Ινστιτούτου της Σόφιας. Για την εθνική ταυτότητα των Σκοπιανών είναι κατηγορηματικός. Είναι 100% Βούλγαροι. Είναι Βούλγαροι επειδή η ιστορία τους είναι βουλγαρική και η γλώσσα τους είναι βουλγαρική. Είναι αλήθεια ότι προσπαθούν να παραποιήσουν την ιστορία μας εκεί στα Σκόπια. Το κάνουν βέβαια σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη δική τους ταυτότητα για να δείξουν ότι ανήκουν σε ένα ξεχωριστό έθνος, το μακεδονικό. Αυτό ούτε και εμείς εδώ στη Βουλγαρία μπορούμε να το δεχτούμε. Το καταδικάζουμε. Είναι βουλευτής και πρόεδρος του βουλγαρικού Βέμερο στη Σόφια. Πρωταγωνιστής σε εκδηλώσεις ακόμα και στα ίδια τα Σκόπια, όπου προσπαθεί να πείσει Βουλγάρους και Σκοπιανούς ότι η μακεδονική εθνότητα δεν υπάρχει. Οι απλοί πολίτες της Μακεδονίας δεν φταίνε. Ακούνε αυτά τα ψέματα για τη μεγάλη και αρχαία ιστορία της Μακεδονίας των Σκοπίων από την πρώτη μέρα που θα πάνε δημοτικό μέχρι την τελευταία στο πανεπιστήμιο, κάθε μέρα. Τους μαθαίνουν ότι από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο μέχρι και τον πρωθυπουργό τον Γκρούευσκι, όλοι είναι μέρος κάποιας ενιαίας αρχαίας ιστορίας. Πρόκειται για δύο ασυμβίβαστα πράγματα. Δεν μπορεί να είσαι ταυτόχρονα και κληρονόμος της αρχαίας Μακεδονίας και κληρονόμος της Σλαβικής Μακεδονίας του Τσάρου Σαμουήλ. Είναι μια αντίφαση. Ένα παράδοξο που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει στα Σκόπια, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν την προπαγάνδα τους. Στη Δημοκρατία της Μακεδονίας σήμερα δεν υπάρχει ιστορική αλήθεια, αλλά πολιτική προπαγάνδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πιο έντονη από όσο στην παραλία της Καντερή. Εδώ η τουριστική περίοδος βασίζεται κυρίως σε 15.000 Σκοπιανούς και Σέρβους επισκέπτες που κάθε ήδη είναι ξενοδόχος. Ως επιχειρηματίας χάνει κάθε φορά που το όνομα δημιουργεί εντάσεις ανάμεσα στη χώρα μας και τους γείτονες. Προχθές κιόλας μου στείλανε αυτό το φάξ που βλέπετε εδώ πέρα και μου λένε ότι αναφέρονται στη γυναίκα μου, κυρία Ρούλη, συγγνώμη γιατί δεν μας αφήνουν από το Τελωνείο να περάσουμε. Από τα Σκόπια πελάτης είναι. Και κλείσανε 4 σουίτες. Και ρωτάω εγώ τον κάθε πολιτικό θα μου πληρώσει αυτός τις επιταγές μου. Μα όταν τίθεται το ερώτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους, τα πατριωτικά συναισθήματα επικρατούν των επιχειρηματικών συμφερόντων. Εγώ σαν Μακεδόνας, εγώ θα σας πω κάτι. Ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν είδα το συγχωρημένο τον Καραμαλή που δάκρυσε στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Δεν πουλιά την Μακεδονία. Μία είναι. Αυτά. Παρακάτω. Λέτε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μέσα λέξη Μακεδονία. Εγώ από την αρχή είδα ότι εκείνο το οποίο έπρεπε να πετύχουμε και μπορούσαμε να το πετύχουμε είναι το πρόβλημα της αλυτρωτικής προπαγάνδας. Να κερδίσουμε όλα τα επιμέρους θέματα και στο θέμα του ονόματος να μην τους απαγορεύσουμε να έχουν και αυτή τη λέξη Μακεδονία, αλλά να μην έχουν το μονοπόλιο, την αποκλειστικότητα. Το Φεβρουάριο του 1992 η Θεσσαλονίκη πλημμυρίζει από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές που φωνάζουν πως η Μακεδονία είναι ελληνική. Λαέ της Μακεδονίας, όλοι οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες της μακεδονικής γης. Έλληνες, σύντο η Ελλάδα, σύντο η Μακεδονία. Λίγες μέρες αργότερα, η Πορτογαλική Προεδρία της Ευρώπης συνεδριάζουν υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αποφασίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει κράτος το όνομα του οποίου θα υπάρχει ο όρος ή παράγωγο του όρου Μακεδονία.
Η σύνθετη ονομασία απορρίπτεται. Δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Κλειδί εκείνη την εποχή ήταν ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αυτός ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Διότι εγώ ήμουν αποφασισμένος. Θα προχωρούσα.